μπορέσουν να προσελκύσουν τον κόσμο έτσι ώστε να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στη βασική έρευνα, γιατί η βασική έρευνα, όπως ξέρετε και θα δούμε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας, είναι μια έρευνα η οποία είναι παραμελημένη σε σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα. Και προσπαθούν να βρουν τα διάφορα κόλπα, τελετύπια, ακόμα και οι δικοί τους ΕΡΤ, για να μπορέσουν να πείσουν κυβερνήσεις για χρηματοδοτήσεις ή τέλος πάντων να πείσουν ανθρώπους να ασχοληθούν με το ΣΕΜ που παλιότερα πριν από την κρίση, γιατί η κρίση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και στο ΣΕΜ πολύ μεγαλύτερη, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν. Η ομιλία μου έχει δύο κομμάτια, αν θέλετε, δύο θέματα, δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ανακάλυψη, η κατ' αυτό ανακάλυψη, δηλαδή το τι ανακαλύψαμε. Και το δεύτερο θέμα είναι το εκελοιπών. Το εκελοιπών μου ήρθε ότι κάποιος, όταν ας πούμε είχα πει σε κάποιο τέλος πάντων πρόσωπο σημαίνον στην Κέρκυρα ότι έγινε αυτό το πράγμα, μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκελοιπών. Και αναγκάστηκα να κάνω μια ολόκληρη ομιλία για αυτό το εκελοιπών. Λοιπόν, το υπόλοιπο. Λοιπόν, το πρώτο μέρος λοιπόν που αρχίζουμε είναι ποια είναι η ανακάλυψη, η οποία ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια, από ένα παμπάλαιο φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα είναι ένα ίσως από τα σπουδαιότερα, από τα βασικότερα φιλοσοφικά ερωτήματα που έχει θέσει ο άνθρωπος όταν άρχισε να διερωτάται, το οποίο είναι από τι αποτελεί το κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από όλους τους λαούς και από όλες τέλος πάντων τους πολιτισμούς και ένα ερώτημα το οποίο ακόμα και σήμερα είναι αναπάντητο και είναι και πολύ βασικό. Εάν θέλουμε να πούμε στους μαθητές μας, ας πούμε, με τι ας πούμε αποτελείται, τι κάνει μάλλον το ΣΕΡΤ, θα λέγαμε ότι αυτό που γίνεται στο ΣΕΡΤ είναι η προσπάθεια να απαντήσουμε σε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα. Αυτό έχει πει και κάποιοι συνάδελφοι φυσικοί, οι οποίοι δουλεύουν στο ΣΕΜ και οι οποίοι είχαν την τιμή, τουλάχιστον κάποιοι μαθητές μου που βλέπω εδώ πέρα, να τους ακούσουν όταν έγινε το συνέδριο τώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη και μιλήσανε σε κάποιο βίντεο για αυτό το θέμα. Οι απόψεις, βέβαια, ας πάρουμε τις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων, ήταν δύο διαφορετικές. Η πρώτη άποψη του Αριστοτέλη, ο οποίος μας είπε ότι η ύλη αποτελείται από τη γη, το νερό, τη φωτιά και τον αέρα. Όταν βέβαια ο Αριστοτέλης έλεγε ότι αποτελείται από αυτά τα τέσσερα πράγματα, δεν εννοούσε στην κυριολεξία έτσι τη γη ή τον αέρα ή το φως. Ουσίες εννοούσε και έδωσε ένα μοντέλο το οποίο εξηγούσε την κίνηση των σωμάτων. Παραδείγματος χάρη λέγεται ότι μια πέτρα πέφτει προς τα κάτω γιατί θέλει να βρει τη φυσική της θέση. Η φυσική της θέση είναι κοντά στη γη, γιατί αποτελείται περισσότερο από γη παρά από αέρα ή από φωτιά. Έτσι, δεν κυριολεκτούσε δηλαδή τα θέματα αυτά. Αλλά το βασικότερο της άποψης του Αριστοτέλη είναι ότι υπήρχε μια συνέχεια στην ύλη. Δηλαδή δεν υπήρχε μια ασυνέχεια. Δηλαδή η ύλη ήταν σαν ένα υγρό συνεχές. Δεν είχε ασυνέχεια η δομή της. Έτσι, η δομή της και ένα δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του ήταν ότι αποτελείται από κάποια πλούστρα πράγματα. Δηλαδή μονότι τον κόσμο μας τον βλέπουμε φοβερά πολύπλοκο, βλέπουμε από ένα. Τέλος πάντων, μια πέτρα, ένα μυρμήγκι, έναν άνθρωπο, ένα αεροπλάνο, όλα αυτά αποτελούνται από τα ίδια δομικά υλικά. Αλλά τα δομικά υλικά κατά τον Αριστοτέλη ήταν συνεχή. Δεν υπήρχε ασυνέχεια, υπήρχε συνέχεια. Ο Δημόκρητος είχε μια εντελώς διαφορετική άποψη. Ότι η δομή της ύλης αποτελείται και αυτή από απλούστερα πράγματα, αλλά ασυνεχή. Δηλαδή από πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σπάσουν παραπέρα, γι' αυτό και τα ονόμασε άτομα από τη λέξη α. Και το μη, ότι δεν σπάνε παραπέρα. Εκεί βλέπουμε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά ότι εδώ υπάρχει ασυνέχεια της ύλης. Έτσι. Τώρα βέβαια το ότι επικράτησε η άποψη του Αριστοτέλη για 2000 χρόνια και η άποψη του Δημόκρητου είχε μείνει στα ράφια, αυτό χέρι άνοιξε, ας πούμε, ξέρω και εγώ, ομιλίας και διάλεξης, το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί για τόσες χιλιάδες χρόνια επικρατούσε η αριστοτελική άποψη και όχι η άποψη του Δημόκρητου, η οποία αποδείχτηκε των πραγμάτων ότι είναι η πλέον σωστή. Ο θρίαμβος βέβαια της ατομικής θεωρίας, ο θρίαμβος του Δημόκρητου, ήρθε ουσιαστικά από τη γέννηση της χημίας, περίπου στο 1800 και 1850, από τον Ντάλτον, δηλαδή από τον Ντάλτον, και στα τέλη του 19ου αιώνα είχαμε ουσιαστικά την αποθέωση της χημίας, διότι εκεί αποδείξαμε ότι ο κόσμος μας αποτελείται από 100 διαφορετικά στοιχεία. Ο πατέρας της χημίας, ο παππούς όπως λέτε σήμερα, ήταν ο Μεντελέγεφ, ο οποίος, ας πούμε, αυτός
ήταν που σηματοδότησε αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Ο μεγάλος δάσκαλος και φυσικός ο Φάινμαν λέει ότι ίσως εάν ας πούμε καταστρεφόταν ο πολιτισμός μας και έπρεπε να αφήσουμε μόνο μια πρόταση η οποία να είναι η πιο σημαντική το τι έχουμε καταφέρει σαν άνθρωποι, θα έπρεπε να είναι η ατομική θεωρία. Άρα καταλαβαίνετε ότι πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα το ότι έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος μας αποτελείται από 100 διαφορετικά στοιχεία. Περίπου. Να λοιπόν το επίτευγμα του 19ου αιώνα. Είναι τα 100 διαφορετικά στοιχεία. Εδώ είναι παραπάνω, θα σας πω μερικά πράγματα γιατί είναι παραπάνω. Αν δείτε τους αριθμούς, δεν ξέρω αν φαίνονται από εκεί. Παραδείγματος χάρη, όλα αυτά τα στοιχεία που είναι εδώ κάτω βρίσκονται σε ένα νταμάκι που είναι αυτό εδώ και λέγεται σειρά των λαμφανίδων και όλα αυτά βρίσκονται σε αυτό το νταμάκι, των ακτινίδων ας πούμε, σειρά. Εάν τα μετρήσετε δεν είναι μόνο 100, είναι παραπάνω, αλλά δεν θα βρείτε πουθενά σε κανένα ράφι ή σε κανένα τέλος πάντων εργαστήριο χημίας ή σε καμιά προθήκη κάποια στοιχεία τα οποία βρίσκονται το 100, τέλος πάντων 11 ή το 112, δεν τα βρείτε πουθενά. Γιατί αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία όπως λέμε είναι ασταθή. Δηλαδή το φτιάχνουμε το στοιχείο και μέσα σε δευτερόλεπτα διαλύεται, διασπάται. Με αποτέλεσμα το μόνο που κάνουμε είναι σε τα δευτερόλεπτα που το φτιάξαμε να μια φωτογραφία. Και να έχουμε μια φωτογραφία, πούμε, να το 111 στοιχείο. Κάτω το 111 στοιχείο δεν υπάρχει σε κανένα ράφι. Στη φύση λοιπόν υπάρχουν γύρω στα 98 στοιχεία. Τα άλλα είναι όπως λέμε τεχνητά στοιχεία, τα οποία δεν υπάρχουν στη φύση ελεύθερα, ας πούμε, αλλά μπορούμε να τα δημιουργήσουμε στο εργαστήριο για μερικό πολύ μικρό χρόνο. Και αμέσως αυτά τα στοιχεία μετά διαλύονται και μεταστοιχιώνονται, μετατρέπονται σε άλλα στοιχεία. Οι ανακαλύψεις όμως στα τέλη του 19ου είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή διαπιστώσαμε ότι τα άτομα, τα οποία είπαμε ότι είναι περίπου 100, δεν είναι στην κυριολεξία άτομα. Μόνο άτομα δεν είναι. Με άλλα λόγια, ότι έχουν μια πολύ πιο πολύπλοκη δομή. Αυτό ανακαλύψαμε. Ανακαλύψαμε την πυρηνική ενέργεια. Έτσι. Αυτοί που την ανακάλυψαν επειδή δεν ξέραν τους κινδύνους, το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Όπως η Μαντάμ Κιουρί, όπως διάφοροι άλλοι φυσικοί οι οποίοι πεθάνανε ουσιαστικά από την ενέργεια. Ακόμα και ο Οπενχάιμερ, ο πατέρας της ατομικής βόμβας, πέθανε από καρκίνο. Ανακαλύψαμε κάτι άλλο πολύ σπουδαίο. Είμαστε περίπου, σας λέω, γύρω στο 1900. Και πιο μετά κάνω μια ιστορική, ας το πούμε έτσι, θα με επιτρέψετε ανακρίβεια, αλλά να σας πω το εξής, ότι ανακαλύψαμε ότι όλοι μας οι είδη, όλοι οι είδη, τα πάντα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη, αποτελούνται από τρία μόνο στοιχειώδη σωματίδια. Από το πρωτόνιο, το νετρόνιο και τα ηλεκτρόνια. Και το ηλεκτρόνιο. Δηλαδή αυτά τα τρία πράγματα συγκροτούν τα πάντα που υπάρχουν γύρω μας. Το πρωτόνιο, το νετρόνιο και το ηλεκτρόνιο. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη, διότι από τα 100 στοιχεία που είχαμε σαν διαφορετικά, τώρα έχουμε μόνο τρία στοιχειώδη σωματίδια. Το πρωτόνιο, το νετρόνιο και το ηλεκτρόνιο. Αυτές ήταν οι ανακαλύψεις περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου αιώνα, με κάποιες ιστορικές ανακρίβειες για την ομιλία. Τώρα, στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισε να δημιουργείται ένα καινούριο χάος. Διαπιστώσαμε, βρήκαμε δηλαδή 300 και πλέον παραπάνω στοιχειώδη σωματίδια. Τα οποία σημειωτέων αυτά τα στοιχειώδη σωματίδια τα βρίσκαμε ή τα φτιάχναμε, αλλά δεν ήταν σταθερά. Δηλαδή, όταν το φτιάχναμε, μετά από λίγο χρόνο διασπότανε ακριβώς όπως συμβαίνει και στα ραδιενεργά άτομα, στους ραδιενεργούς πυρήνες. Αυτά τα στοιχεία άρχισαμε να τους δίνουμε ονόματα. Τώρα τα βάλαμε στην αρχή Α, Β, Γ, Δ, Συν, Συν, Δ, Συν, Δ, Φ, Δ, Μηδέν, Κ, Λάμδα. Τελείωσε η αλφάβητο τέλο πάντων. Έχουμε και σωματίδιο ωμέγα τέλο πάντων το ελληνικό. Μέχρι που αρχίσαμε να το ονομάζουμε με διπλά γράμματα. J, Ψ και τα λοιπά. Δεν χωρούσαν γιατί είναι, η αλφάβητο είναι 24, αυτά είναι 300 και. Άρα άρχισε να δημιουργείται πάλι ένα χάος, ενώ πιστεύαμε ότι είχαμε φτάσει σε μια τάξη. Δηλαδή είχαμε μέχρι τότε βρει ότι ο κόσμος μας έχει 100 διαφορετικά άτομα. Τα άτομα αποτελούνται από τρία διαφορετικά σωματίδια που είναι το πρωτόνιο, το νετρόνιο και το ηλεκτρόνιο. Και μετά από 10-20 χρόνια διαπιστώσαμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά έχουμε τουλάχιστον 300 και διαφορετικά σωματίδια, τα οποία σημειωτέων δεν αποτελούν την ύλη την οποία βλέπουμε γύρω μας, αλλά μπορούμε να τα φτιάξουμε στο εργαστήριο και να εξαφανιστούν. Στοιχειώδη σωματίδια τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν πριν
από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια όταν άρχισε να γίνεται ο κόσμος. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα σωματίδια, αλλά τώρα μπορούμε όμως να τα φτιάξουμε. Μπορούμε να τα δούμε. Και το ερώτημα που μπαίνει εκεί πέρα ήταν, καλά, αυτός, όλα αυτά τα σωματίδια ποιος τα παρήγγειλε. Χρειαζόντουσαν, γιατί δεν υπάρχουν τόσα πολλά σωματίδια. Τα τρία δεν φτάνανε, έπρεπε να είναι τόσα πολλά. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε για τις ανάγκες αυτού του πράγματος, της νέας τάξης πραγμάτων δηλαδή, δημιουργήθηκε ο περιοδικός πίνακας, θα μπορούσα να το ονομάσω, του 20ου αιώνα. Δηλαδή το καθιερωμένο πρότυπο, όπως λέμε στη φυσική. Το λεγόμενο standard model. Το standard model, το καθιερωμένο πρότυπο, είναι ουσιαστικά ο περιοδικός πίνακας του 20ου αιώνα. Δηλαδή, τι απέδειξε ο περιοδικός πίνακας του 20ου αιώνα? Ότι αυτά τα 300 και στοιχειώδη σωματίδια δεν είναι όλα ανεξάρτητα μεταξύ τους, όπως είχα ανακαλύψει και ο Μεντελέγεφ για τα μόρια και οι άτομα, αλλά αποτελούνται από κάποια άλλα πιο στοιχειώδη. Τα δεδομένα μας ήταν βασικά πειραματικά για να φτιάξουμε το standard model. Δηλαδή, κάναμε τα πειράματά μας, βλέπαμε ποια σωματίδια είναι και αρχίσαμε και φτιάχναμε τις θεωρίες μας. Οι θεωρίες μας δεν ήταν πάντα πετυχημένες. Για παράδειγμα, μέχρι πριν από μια 7 ετία περίπου, το καθιερωμένο πρότυπο προέβλεπε ότι η μάζα του νετρίνου ή των νετρίνων γενικά, γιατί έχουμε τρία διαφορετικά νετρίνα, είναι 0. Αποδείξαμε τα τελευταία χρόνια, τώρα σας λέω εδώ και μια 5-7 ετία, ότι τα νετρίνα δεν έχουν μάζα 0. Αυτό σήμαινε ότι το πείραμα διέψευσε τη θεωρία. Ευτυχώς όμως, τη θεωρία μπορούσαμε εύκολα να την βελτιώσουμε σε αυτό το επίπεδο, το standard model, και να φτιάξουμε ένα standard model το οποίο να λέει ή να οδηγεί σε νετρίνα τα οποία έχουν μάζα, χωρίς να καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται έτσι standard model ή τέλος πάντων, αν θέλετε στα ελληνικά, καθιερωμένο πρότυπο. Η θεωρία όμως του καθιερωμένου πρότυπου, όπως θα προσπαθήσω να συζητήσω παρακάτω, προβλέπει και ένα σωματίδιο το οποίο ακόμα δεν είχε παρατηρηθεί, τουλάχιστον μέχρι πέρσι, και το βασικότερο δεν ήταν σαν τα νετρίνα, σαν τη μάζα των νετρίνων. Ήταν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό για τη θεωρία μας. Γιατί αν αυτό το σωματίδιο δεν υπήρχε, τότε όλο το οικοδόμημα που λέγεται καθιερωμένο πρότυπο θα έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπίδια. Όλη η θεωρία δηλαδή που είχαμε φτιάξει, όλο το περιοδικό σύστημα του 20ου αιώνα, όλη μας η φυσική θεωρία θα έπρεπε να πεταχτεί στην κυριολεξία στα σκουπίδια. Άρα, η ύπαρξη ή όχι αυτού του σωματιδίου ήταν πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τον αν το καθιερωμένο πρότυπο είναι μια θεωρία η οποία μπορεί να σταθεί ή πρέπει να αρχίσουμε αυτού και από την αρχή. Λοιπόν, τι είχαμε ανακαλύψει μέχρι πρόσφατα, τι έχουμε ανακαλύψει, μάλλον τι ξέρουμε τώρα. Ξέρουμε ότι η ύλη αυτή τη στιγμή αποτελείται από δύο βασικές ομάδες σωματιδίων. Τα φερμιόνια, τα λέμε έτσι γιατί τα μελέτησε ο Φέρμι, και τα μποζόνια, τα λέμε έτσι γιατί τα μελέτησε ο Μπος. Ο Μπος είναι ένας συνεργάτης του Αϊνστάιν. Τα φερμιόνια είναι αυτά τα οποία αποτελούν την ύλη την οποία αυτή βλέπουμε γύρω μας, δηλαδή η τύχη, εσείς, εγώ και τα λοιπά, τα πατώματα, τα πάντα όλα γύρω μας, τα αστέρια αποτελούνται από φερμιόνια, τα οποία όμως μεταξύ τους αλληλεπιδρούν με δυνάμεις. Η αλληλεπίδραση των φερμιονίων γίνεται με τα μποζόνια. Άρα τα φερμιόνια είναι τα δομικά υλικά, αν θέλετε, τα μποζόνια είναι οι φορείς των αλληλεπιδράσεων, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Εντάξει. Λοιπόν, τα σωματίδια, το άλλο που ανακαλύψαμε, είναι ότι μπορούν και μεταμορφώνονται. Δηλαδή μπορούν να έχουμε ένα στοιχειώδες σωματίδιο, το οποίο να μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο, το οποίο θα είναι και αυτό στοιχειώδες, αλλά μετά από κάποιους κανόνες. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε οποιαδήποτε μεταμόρφωση. Υπάρχουν κάποιες μεταμορφώσεις οι οποίες μπορούν να συμβούν, υπάρχουν και κάποιες άλλες μεταμορφώσεις οι οποίες απαγορεύονται. Δηλαδή γίνονται κάτω από κανόνες αυτές οι μεταμορφώσεις. Δηλαδή στην κβαντομηχανική δεν έχουμε ένα σωματίδιο το οποίο να είναι εδώ τέλος πάντων και να παραμένει στους αιώνας των αιώνων αυτό το σωματίδιο εδώ πέρα. Γίνεται στην κυριολεξία αυτό που λέμε χαμός. Έτσι. Αλλά ο χαμός αυτός που γίνεται με κανόνες. Δεν γίνεται έτσι χαοτικά. Σε διαφορετικές συνθήκες λοιπόν θερμοκρασίας και πίεσης είχαμε διαφορετικά σωματίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά έχουμε αποδείξει πλέον σήμερα ότι η εξέλιξη, η μεγάλη ανακάλυψη που συμβαίνει για τη ζωή και για τα φαινόμενα της ζωής του Δαρβίνου δεν ισχύει μόνο για την ζωή, αλλά ισχύει και για την ίδια τη δομή της ύλης. Δηλαδή αποδείξαμε και είμαστε σίγουροι πλέον γι' αυτό
Μπορεί τη διαδικασία να μην την ξέρουμε πλήρως, αλλά το φαινόμενο είναι σίγουρο, όσο σίγουρο είναι το φαινόμενο της εξέλιξης του Νταρβίνου. Έτσι. Σήμερα, τέλος πάντων, δεν είναι καθόλου επιστημονικό να αμφισβητήσει κάποιος το φαινόμενο της εξέλιξης. Μπορεί να αμφισβητήσει τις διαδικασίες, αλλά το φαινόμενο είναι τίποτα. Έτσι λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης είχαμε διαφορετικά σωματίδια. Δηλαδή, ότι είχαμε την εξέλιξη των σωματιδίων στην δημιουργία του κόσμου. Όταν δηλαδή ο κόσμος μας άρχισε να δημιουργείται με τη θεωρία του Big Bang, που είναι και αυτή μια θεωρία για την οποία αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι κάπως έτσι έχουν γίνει τα πράγματα, σε αυτές τις φάσεις της δημιουργίας δεν είχαμε τα ίδια ακριβώς σωματίδια που έχουμε και σήμερα. Αλλά αυτά τα σωματίδια ήταν εντελώς διαφορετικά και είχαν πολύ διαφορετικές ιδιότητες. Δηλαδή είχαμε μια εξέλιξη. Μια εξέλιξη. Όπως παραδείγματος χάρη πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια δεν είχαμε τα ίδια ζώα και φυτά πάνω στον πλανήτη. Είχαμε διαφορετικά. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε και τα ίδια στοιχειώδη σωματίδια. Είχαμε διαφορετικά. Να λοιπόν ο περιοδικός πίνακας του 20ου αιώνα. Εδώ βάζω μόνο τα υλικά τα οποία αποτελείται ύλη. Η ύλη αποτελείται από το άτομο από τον πυρήνα και ο πυρήνας από το πρωτόνιο. Και το πρωτόνιο από τα κουάρκς. Βλέπετε τα λεπτόνια, η ύλη, αποτελείται ουσιαστικά από αυτά τα τέσσερα μόνο πράγματα. Τα τρία που πάμε προηγούμενα έχουν γίνει τέσσερα γιατί το πρωτόνιο και το νετρόνιο αποτελούνται από δύο κουάρκς. Το πάνω και το κάτω. Άρα έχουμε το ηλεκτρόνιο, το νετρίνο, ένα καινούριο σωματίδιο, το άνω και το κάτω κουάρκς. Όλος ο κόσμος μας αποτελείται από, από αυτήν εδώ την οικογένεια. Κατά μυστήριο τρόπο που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της σύγχρονης φυσικής, αυτή η οικογένεια εμφανίζεται τρεις φορές, επί τρία. Εμφανίζεται και αυτή εδώ η σειρά, και αυτή εδώ, και δεν ξέρουμε το γιατί. Δεν ξέρουμε δηλαδή γιατί, τέλος πάντων, η φύση δημιούργησε τρεις οικογένειες. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι το εξής, ότι αυτές οι δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή, με τις συνθήκες που υπάρχουν στον κόσμο μας, δεν είναι σταθερές, δεν υπάρχουν, και υπάρχουν μόνο αυτοί εδώ. Πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια, όταν άρχισε να δημιουργείται το σύμπαν, υπήρχαν και αυτά τα σωματίδια, και το ΤΑΦ και το νετρίνο του ΤΑΦ και το πάνω και το κάτω που λέμε, ας πούμε, το ψηλό και το χαμηλό, το top και το bottom, ας πούμε, το χαριτωμένο, το παράξενο quark, υπήρχε το μειώνιο. Αυτά μπορούμε σήμερα να τα φτιάξουμε. Δηλαδή, σήμερα στο ΣΕΡΝ, τι κάνουμε, αναπαράγουμε τις συνθήκες, θα σας εξηγήσω τι κάνουμε λίγο πιο κάτω, αλλά τέλος πάντων αναπαράγουμε τις συνθήκες. Οι οποίες υπήρχαν πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια και έτσι μας εμφανίζονται αυτές οι οικογένειες που δεν υπήρχαν πριν και έτσι που δεν υπάρχουν σήμερα. Και έτσι λοιπόν μελετάμε, έτσι προσπαθούμε να βρούμε όπως και ο Δαρβίνος ας πούμε που είχε πάει στα νησιά Καλαμπάγκος να φτιάξουμε έτσι από τα στοιχεία που μαζεύουμε την ιστορία της εξέλιξης της δημιουργίας του κόσμου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βέβαια, εδώ πέρα αυτό το περιοδικό σύστημα, το οποίο σας λέω μόνο αυτά είναι σταθερά, όπως εξάλλου και στο περιοδικό σύστημα του Μεντελέγεφ, σας έδειξα ότι κάποια στοιχεία δεν υπήρχαν ούτε στα ράφια, μόνο φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν και αυτά εδώ, οι δύο αυτές οικογένειες, δεν υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν με την έννοια ότι τα φτιάχνουμε για κάποια δευτερόλεπτα στο ΣΕΡΝ, βλέπουμε την τροχιά τους σε κάποιους ανιχνευτές και πάει. Μετατρέπονται όλα σε αυτά εδώ. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία είναι που αποτελούν την ύλη. Το περιοδικό σύστημα αυτό δεν είναι πλήρες γιατί μας λείπουν τα σωματίδια που προκαλούν τις αλληλεπιδράσεις. Γι' αυτό σας το δίνω εδώ, που τα σωματίδια που προκαλούν τις αλληλεπιδράσεις, αυτά είναι οι οικογένειες που σας είπα και προηγούμενα, είναι αυτά εδώ, σε αυτή τη στιγμή. Είναι για το φως, η αλληλεπίδραση γίνεται με τα φωτόνια, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις που είναι τα γκλουόνια, τα οποία λειτουργούν σαν φορείς των ισχυρών αλληλεπιδράσεων. Είναι ελληνική λέξη, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, από τη λέξη γλιός που σημαίνει κόλλα. Και είναι και αυτά εδώ τα σωματίδια, τα οποία χαρακτηρίζουν τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις, το Z, το WC και το W+. Αυτά εδώ τα σωματίδια είναι μποζόνια, όπως λέμε, γιατί αυτά δεν είναι δομικά υλικά της ύλης, αλλά παίζουν το ρόλο των αλληλεπιδράσεων. Δηλαδή, αν δύο σωματίδια, δύο θερμιόνια που είναι αυτά εδώ, αλληλεπιδρούν με ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση, τότε ανταλλάσσουν φωτόνια. Αν αλληλεπιδρούν με ισχυρή αλληλεπίδραση, ανταλλάσσουν γκλουόνια. Με ασθενή ζήτα και κάμπιο. Μας λείπει κάποιο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε ανακαλύψει, γιατί η βαρύτητα βγαίνει έξω από το standard model, είναι το βαρυτόνιο, το οποίο δεν το έχουμε εδώ στο πίνακα. Αλλά αυτό είναι έξω από το standard model. Λοιπόν, μια σύντομη
σύνοψη αυτού του πράγματος, δεν ξέρω αν τα είπα καλά, ίσως αυτοί εδώ να τα πούνε καλύτερα, τα ίδια πράγματα. Και αν εμφανιστεί. The objective of particle physics is to understand the basic structure and laws of nature, all the way from the largest dimension in the universe, formation of galaxies and stars, all the way down to the smallest dimension in the microcosm.